Μηχανές εσωτερικής καύσης. Σύντομη παρουσίαση, β' μέρος. Κορμός της μηχανής. Ο κορμός της μηχανής αποτελείται από τη βάση, τον σκελετό και το σώμα των κυλίδρων. Τα τρία τμήματα αυτά συνδέονται μεταξύ τους με τους συνδέτες, οι εντατήρες. Η βάση εμφανίζεται στις αργόστροφες μηχανές. Κατασκευάζεται από ηλεκτροσυγκολλημένα χαλίδινα ελάσματα. Στο κάτω μέρος της είναι η κλειστή, σχηματίζοντας την ελαιολεκάνη. Σκελετός. Είναι το κύριο τμήμα της μηχανής, έχει ανθρωποθυρίδες και βαλβίδες ασφαλείας. Τοποθετείται πάνω στη βάση και πάνω από αυτόν προσαρμόζεται το σώμα των κυλίδρων. Μεσόστροφες μηχανές κατασκευάζεται με χύτευση από χυτοσίδηρο και αποτελεί ενιαίο σώμα με το τμήμα των κυλίδρων. Στις αργόστροφες μηχανές κατασκευάζεται από ηλεκτροσυγκολλημένα χαλίδινα ελάσματα. Σώμα κυλίδρων. Είναι μια πολύπλοκη κατασκευή. Περιλαμβάνει τους κυλίνδρους, τους θαλάμους κυκλοφορίας του νερού ψύξεως, υδροχυτάνια, κεντροθαλάμη και τμήμα των αγωγών κυκλοφορίας του λαδιού. Στις αργόστροφες μηχανές κατασκευάζεται από χυτοσίδηρο ή ηλεκτροσυγκολλημένα χαλίδινα ελάσματα. Στους μικρούς κινητήρες κατασκευάζεται από ειδικό χυτοσίδηρο ή από κράματα αλουμίνιου. Η κατάταξη του σκελετού ανάλογα με τη διάταξη των κυλίνδρων ταξινομείται σε 4 κατηγορίες. Διάταξη σε σειρά, διάταξη τυπούβε, διάταξη αντιτιθήμενων κυλίνδρων και διάταξη αστεροειδής. Συνδέτες ή εντατήρες. Tie bolts ή tie rod. Οι συνδέτες είναι κοχλίες μεγάλου μήκους, ελαστικής μη κίνησεως, οι οποίοι συνδέουν το σώμα των κυλίνδρων, το σκελετό και τη βάση της μηχανής. Είναι ομοιόμορφα κατανεμημένοι για να υπάρχει ομαλή παραλαβή των τάσεων. Η πίεση μέσα στον κύλινδρο της μηχανής μπορεί να φτάσει και τα 140 μπαρ. Λόγω των ταλαντώσεων, οι συνδέτες βρίσκονται πάντα κάτω από ισχυρή σύσφυξη, που ονομάζεται προένταση. Τα παξιμάδια δεν έχουν ποτέ ροδέλες ασφαλιστικό δαχτύλιο, για να μην μειώνεται η ισχυρή σύσφυξη, για να μην μειώνεται δηλαδή η προένταση. Για την σύσφυξη ή την χαλάρωση των συνδετών χρησιμοποιούνται είτε υδραυλικά εργαλεία στις μεγάλες μηχανές, είτε αεροπόκλειδα στις μικρές μηχανές. Χιτόνια, cylinder liners. Τα χιτόνια είναι κυλιδρικής διατομής, μέσα σε αυτά παλινδρομεί το έμβολο. Κατασκευάζονται από ειδικά κράματα φαίου χυτοσιδήρου με φυγοκεντρική χύτευση. Περιέχει κράματα από χρώμιο, βανάδιο και μολυβδένιο. Τα χιτόνια διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, τα υγρά και τα ξηρά. Καπάκι ή κεφαλή, cylinder cover ή cylinder head. Το καπάκι τοποθετείται στο άνω μέρος των κυλίδρων. Συνδέεται με αυτούς με μπουζόνια. Φυτευτεί κοχλίες ελαστικής μη κίνησεως. Τα μπουζόνια συσφίγγονται με ειδική σειρά με την χρήση ροπόκλειδων ή υδραυλικών διατάξεων. Στην κεφαλή των τετράχρονων πετρελαιομηχανών συναντάμε τις βαλβίδες εισαγωγής, τις βαλβίδες εξαγωγής, τον εκχυτήρα, την βαλβίδα αέρα προκινήσεως, την ασφαλιστική βαλβίδα πιέσεως και τον δυναμοδεικτικό κρουνό, που είναι απαραίτητος για τη λήψη διαγραμμάτων και τον έλεγχο της καύσεως. Το καπάκι κατασκευάζεται από χυτοσίδηρο, αντίθετα στις βενζινομηχανές χρησιμοποιούνται συνήθως κράματα αλουμινίου. Βαλβίδες. Οι βαλβίδες ανοιγοκλίνουν κατάλληλες χρονικές στιγμές. Ρυθμίζουν την εισαγωγή του αέρα ή την εξαγωγή των καυσαερίων. Κάθε βαλβίδα αποτελείται από τρία μέρη, την κεφαλή, το στέλεχος και την ουρά. Η κεφαλή είναι το κάτω μέρος της βαλβίδας με χαρακτηριστικό σχήμα μανιταριού. Όταν η βαλβίδα είναι κλειστή, η κεφαλή της εφάπτεται στεγανά με την αντίστοιχη έδρα της κεφαλής του κυλίνδρου. Κατασκευάζονται από χρωμονικελούχο κάλυβα, κράματα νικελίου ή κράματα κοβαλτίου λόγω της αυξημένης αντοχής τους στις υψηλές θερμοκρασίες. Τα ελαττήρια των βαλβίδων, Rocker Gear, αναφέρουν τις βαλβίδες στην κλειστή θέση όταν πάβει η επίδραση του εγκεντροφόρου άξονα. Κατασκευάζονται από ειδικό χάλιβα ελαττηρίων και έχουν σπυροειδή μορφή, όπως βλέπουμε και στο σχήμα. Αυτό που έρχεται σε άμεση επαφή με το έγκεντρο του κεντροφόρου άξονα είναι το στήριο, ονομάζεται στήριο.
Η οστική ράβδος που κοινώς ονομάζεται καλάμι μεταδίδει την κίνηση στο κοκοράκι που λέγεται και ζύγος του. Έμβολο. Πίστον. Να πούμε ότι η ψήξη του εμβόλου στη δίχρονη μηχανή γίνεται με τηλεσκοπικούς σωλήνες με λάδι. Το έμβολο επιτρέπει την ελεγχόμενη εκτόνωση των καυσαρίων και την παραγωγή του εφέλιμου έργου. Η λειτουργία του εμβόλου είναι εξής. Δίνει την οριζόντια κίνηση με την εκτόνωση των αερίων, στεγανοποιεί το χώρο καύσεως από το στροφαλοθάλαμο με τη βοήθεια των ελαττηρίων συμπιέσεως, ελέγχει στις δίχρονες μηχανές την αναλλαγή των αερίων, ανοίγοντας και κλείνοντας σε κατάλληλες χρονικές στιγμές τις θηρίδες εισαγωγής και θηρίδες εξαγωγής. Το έμβολο κατασκευάζεται από κράματα χάλυβα, χύτο σιδήρου ή αλουμινίου. Στις ναυτικές μηχανές έχουν δύο μέρη, την κεφαλή του εμβόλου και την προέκταση, την ποδιά. Να τονίσουμε ότι η διαφορά του εμβόλου στις σύγχρονες και τις τετράχρονες μηχανές είναι ότι το έμβολο στη σύγχρονη μηχανή δεν έχει ελαττήριο ποδιού, λαδιού και ποδιά. Ας πούμε τώρα για τη χρήση των ελαττηρίων στα έμβολα. Τα ελαττήρια του εμβόλου εξασφαλίζουν την απαραίτητη στεγανοποίηση του χώρου καύσεως, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή συμπίεση του αέρα και να αποφεύγεται η διαφυγή καυσαερίων προς το στροφαλοθάλαμο και να αποτρέπεται η εισρωή λαδιού λιπάνσου στο χώρο καύσεων. Τα ελαττήρια μπορούμε να τα βρούμε σε δύο κατηγορίες, είναι τα ελαττήρια συμπιέσεως και τα ελαττήρια λαδιού. Τα ελαττήρια συμπιέσεως έχουν προορισμό τη στεγανοποίηση του θαλάμου καύσεως, ενώ τα ελαττήρια λαδιού βοηθούν την ομοιόμορφη διανομή του λαδιού και εμποδίζουν το λάδι της λιπάνσεως να εισέρχεται στο θάλαμο καύσεως. Τα ελαττήρια έχουν δακτυλοειδές σχήμα μη ολοκληρωμένου κύκλου για να είναι δυνατή η τοποθέτησή τους στις εγκοπές του εμβόλου και να παραλαμβάνουν τις θερμικές διαστολές. Τα ελαττήρια κατασκευάζονται από φαίο χυτοσίδηρο ή από χυτοσίδηρο με σφαιροειδή γραφίτη ή για τις περιπτώσεις ισχυρών καταπονήσεων από κραματωμένο χάλιβα. Η κατασκευή τους γίνεται συχνά με κοπή από ενίο σωλήνα, ο οποίος έχει κατασκευαστεί από φυγοκεντρική χύτευση. Υπάρχουν συνήθως 2-5 ελαττήρια συμπιέσεως και οι τετράχρονες ναυτικές μηχανές φέρνουν συνήθως 1-2 ελαττήρια λαδιού. Διοστήρας, Connected Road. Σκοπός του διοστήρα είναι να μετατρέπει την ευθύγραμμη κίνηση του εμβόλου ή του βάχτρου σε περιστροφική και να τη μεταφέρει στο στροφαλοφόρο άξονα και αντίστροφα. Κατασκευάζεται από σφυρίλα το χάλιβα. Εσωτερικά έχει αγωγούς που μεταφέρουν λιπαντικό υγρό στους τριβείς. Ο διοστήρας διακρίνεται στα παρακάτω εξής μέρη, την κεφαλή, το στέλεχος και το πόδι. Βάκτορο και ζύγωμα έχουν μόνο οι δίχρονες αργόστροφες μηχανές μεγάλης ισχύος. Τι είναι το βάκτρο? Το βάκτρο είναι ένας χαλίβδινος βραχίωνας, στο οποίο το ένα άκρο συνδέεται με το ζύγωμα, το σταυρό, και στο άλλο άκρο, το άνω μέρος δηλαδή, το έμβολο. Με τη χρήση του βάχτρου, η ευθύγραμμη κίνηση του εμβόλου μεταδίδεται ως ευθύγραμμη παλινδρομική κίνηση έως το ζύγωμα, όπου και συνδέεται ο διοστήρας. Με το μηχανισμό αυτό, οι πλάγιες δυνάμεις λόγω της κινήσεως του διοστήρα δεν μεταδίδονται στο έμβολο, αλλά στο ζύγωμα, με αποτέλεσμα τη μείωση της φθοράς του εμβόλου και του χιτονίου. Ζύγωμα. Το ζύγωμα είναι ένας ολισθητήρας που διαθέτει αρθρωτή σύνδεση για τη μετάδοση της κινήσεως από το βάχτρο του διοστήρα. Το ζύγωμα ολισθαίνει κατακόρυφα πάνω στις ευθυντήρες, γλίστες διαφορετικά, του σώματος, της μηχανής. Παραλαμβάνοντας τις πλάγιες δυνάμεις που αναπτύσσονται λόγω της μεταβαλλόμενης κλίσεως του διοστήρα. Το ζύγωμα κατασκευάζεται από χάλιβα και φέρει ειδικό κομβίο που ονομάζεται κομβίο ζυγώματος ή κοινά σταυρός. Στυπιοθλίπτης. Stuffing box. Ο στυπιοθλίπτης τοποθετείται στο μεταλλικό διάφραγμα στο πυθμένα του κυβωτίου σαρώσεως. Εδώ δηλαδή. Το βάχτρο παλινδρομεί μέσα στο στυπιοθλίπτη. Ο στυπιοθλίπτης δεν επιτρέπει να διαφεύγει ο αέρας σαρώσεως προς το στροφαλοθάλαμο ή να περάσει λάδι από το στροφαλοθάλαμο προς το χώρο σαρώσεως. Για τον λόγο αυτό έχει στεγανοτικούς δακτυλίους και δακτυλίους αποξέσεως λαδιού.
θελανοτικοί δακτύλοι συγκροτούνται γύρω από το βάκτρο με εξωτερικά ελαττήρια. Έτσι το λοιπόν, εδώ πέρα είναι ο σταυρός, εδώ είναι το ζύγωμα, εδώ είναι το βάκτρο. Προχωράμε στον στροφοαλεφόρο άξονα που είναι εδώ, στο εδώ το κομμάτι. Στροφοαλεφόρος άξονας αυτό που κάνει είναι να μετατρέπει με τη βοήθεια του δύο στήρων την ευθύγραμμη κίνηση των εμβόλων σε περιστροφική. Ο στροφοαλεφόρος άξονας κατασκευάζεται από σφυρίλα του χάλι βαρύς της ποιότητας και ψηλής αντοχής. Και ο κεντροφόρος άξονας που βρίσκεται εδώ. Ο κεντροφόρος άξονας είναι ένας άξονας με έκεντρα, παίρνει την κίνηση από το στροφοαλεφόρο άξονα και τη μεταδίδει για το άνοιγμα και το κλείσιμο των βαλβίδων εισαγωγής και εξαγωγής σε βοηθητικούς μηχανισμούς. Συνδέεται με το στροφοαλεφόρο άξονα, είτε με αλυσίδα είτε με οδότη του στροχούς. Η σχέση μετάδοση κινήσεως μεταξύ στροφοαλεφόρου και κεντροφόρου άξονα είναι 2:1 για τις τετράχρονες μηχανές, ενώ για τις δίχρονες είναι 1:1. Τριβής ή κουζινέτα, bearings. Οι τριβής είναι κινητρικοί μεταλλικοί δαχτύλοι, οι οποίοι τοποθετούνται στα σημεία δράσης περιστρεφόμενων τμήματων για τη μείωση της τριβής. Λιπαίνονται συνεχώς με το λάδι που συγκρατείται στην περιοχή μεταξύ του τριβέα και του άξονα. Κατασκευή τους γίνεται από ειδικά κράματα με πολλές επιστρώσεις για την αύξηση της αντοχής και τη μείωση των τριβών. Οστικός τριβέας, thrust bearing. Ο οστικός τριβέας ουσιαστικά ρόλος του είναι να παραλαμβάνει τα οστικά φορτία της έλκας, την οποία μεταβιβάζει στο σκάφος. Και βρίσκεται εδώ. Καύση. Combustion. Με τον όρο καύση μπορούμε να χαρακτηρίσουμε οποιαδήποτε χημική αντίδραση που συνοδεύεται από έκκληση θερμότητας και φωτός. Παλαιότερα ονομάστηκε καύση κάθε αντίδραση με το οξυγόνο που ελευθερώνει θερμότητα και φως. Σήμερα είναι γνωστό ότι και άλλα σώματα εκτός του οξυγόνου μπορούν να προκαλέσουν διάφορες καύσεις, όπως είναι το φθόριο και το χλώριο. Πάντως, όταν αναφερόμαστε στον όρο καύση, χωρίς άλλες διευκρινήσεις, εννοείται ότι μιλάμε για καύση με οξυγόνο ή με αέρα. Η καύση ενός σώματος πραγματοποιείται σε μια χαρακτηριστική θερμοκρασία, που την ονομάζουμε θερμοκρασία ανάφλεξης του σώματος. Θα ζούμε μια καύση του πετρελαίου. Το πετρέλαιο αποτελείται από 80% άνθρακα, 15% υδρογόνο και 5% στο οποίο περιλαμβάνεται το νερό, η τέφρα, διάφη και άζωτο. Ο αέρας αποτελείται από άζωτο, οξυγόνο και υδρατμούς. Και συντελώντας την καύση, τα παράγωγα της καύσης είναι θερμότητα, το διοξίδιο του άνθρακα, το μονοξίδιο του άνθρακα, το διοξίδιο του θείου, στερεά κατάλοιπα, τέφρα και άνθρακας. Προϊόντα κλασματικής απόσταξης είναι τα υγρά αέρια που είναι υδρογονάνθρακες σε αέρια μορφή με 3-4 άτομα άνθρακα αναμόριο. Κολουθεί η βενζίνα που είναι υδρογονάνθρακες σε υγρή μορφή με 4-10 άτομα άνθρακα αναμόριο και το σημείο βρασμού τους είναι 50-200 βαθμούς Κελσίου. Η κυροζίνη που είναι υδρογονάνθρακες σε υγρή μορφή με 10-14 άτομα άνθρακα αναμόριο και το σημείο βρασμού της κυροζίνης είναι από 200-250 βαθμούς Κελσίου. Είναι το πετρέλαιο ντίζελ που αποτελεί μείγμα υδρογονανθράκων με 14-20 άτομα άνθρακα αναμόριο και έχει σημείο βρασμού τους 225-350 βαθμούς Κελσίου. Το πετρέλαιο ντίζελ διακρίνεται στο ελαφρύ πετρέλαιο, στο ελαφρύ ντίζελ που λέγεται γκαζόιλ και στο diesel fuel maritime diesel oil. Diesel fuel maritime oil. Τέλος είναι το μαζούτ που περιέχει υδρογονάνθρακες με πάνω από 20 άτομα άνθρακα αναμόριο και το σημείο βρασμού βρίσκεται πάνω από τους 350 βαθμούς Κελσίου. Διάγραμμα καύσεως, head release diagram, είναι το διάγραμμα του ρυθμού εκκλήσεως θερμότητας καύσεως ως συνάρτηση της γωνίας του στροφάλου. Το διάγραμμα χωρίζεται σε 3 στάδια. Το πρώτο στάδιο που είναι η καθυστέρηση της ενάψεως. Το δεύτερο στάδιο που είναι η ανεξέλεκτη καύση. Εκεί γίνεται καύση προαναμίξεως. Και το τρίτο στάδιο είναι η τριβώδης διάχυση ή διαφορετικά ελεγχόμενη καύση. Η καύση τους πετρελοκινητήρες προκαλείται με αυτανάφκλεξη του καυσίμου λόγω της υψηλής θερμοκρασίας του αέρα.
Οι χημικές αντιδράσεις της καύσεως ξεκινούν από τη στιγμή που το πρώτο σταγονίδιο του καυσίμου θα χυθεί από το ακροφύσιο εντός του θαλάμου καύσεως. Ωστόσο, ο ρυθμός καύσεως αρχικά είναι αρκετά χαμηλός και απαιτείται ένα χρονικό διάστημα μέχρι να επιτευχθεί τοπικά υψηλότερη θερμοκρασία και ορατή ανάπτυξη με τόπου καύσεως. Το χρονικό αυτό διάστημα ονομάζεται περίοδο υστερήσεως ενάψεως και αποτελεί το πρώτο στάδιο της καύσεως. Για τον λόγο αυτό απαιτείται έναρξη της εκχύσεως αρκετά πριν το άνω νεκρό σημείο. Μετά το στάδιο της καθυστερήσεως ακολουθεί το δεύτερο στάδιο της ανεξέλεγκτης καύσης, που συνοδεύεται από απότομη αύξηση της πιέσεως και ψηλό ρυθμό εκκλήσεως θερμότητας. Στην περίπτωση που το πρώτο στάδιο διαρκέσει πολύ, επιτυχάνεται πολύ καλή ανάμιξη του καυσίμου με τον αέρα και υψηλός βαθμός εξατμίσεως του καυσίμου. Τότε υπάρχει μεγάλη ποσότητα προετοιμασμένου μείγματος, οπότε στο δεύτερο στάδιο μπορεί η πίεση να φτάσει σε απαγορευτικά επίπεδα. Είναι συνεπώς ουσιώδης η μείωση του χρόνου υστερήσεως. Η μείωση αυτή επιτυγχάνεται με την αύξηση του στροβιλισμού είτε με χρήση καυσίμου υψηλότερου αριθμού κετανίων είτε με χρήση πιλωτικής εκχύσεως. Το τρίτο στάδιο είναι το στάδιο της ελεγχόμενης καύσεως, όπου η καύση πραγματοποιείται χωρίς καθυστέρηση και ο ρυθμός ελέγχεται από το εχειόμενο καύσιμο. Να επεξηγηθεί γιατί η διάσπαση και η διείσδυση του καυσίμου σε συνδυασμό με το στροβιλισμό του εισερχόμενου αέρα συντελούν στην καλή καύση. Μέσω της διάσπασης του καυσίμου, του πετρελαίου δηλαδή, τα σταγονίδια που σχηματίζονται έχουν μικρή διάμετρα, μικρότερα και από 10 μικρόμετρα, ενώ η ελεύθερη επιφάνεια μεταξύ του καυσίμου και του αέρα αυξάνει. Λόγω της μεγάλης πίεσης εκχύσεως, η δέσμη του καυσίμου, καθώς εισέρχεται στο θάλαμο καύσεως, έχει μεγάλη ταχύτητα, δηλαδή κινητική ενέργεια, σχηματίζοντας νέφος σωματιδιών που εισχωρεί μέσα στο συμπιεσμένο αέρα. Τα σταγονίδια εξατμίζονται λόγω της υψηλής θερμοκρασίας του αέρα. Η διάχυσή του σε όλο τον όγκο του χώρου καύσεως υποβοηθείται με το στροβιλισμό του αέρα εντός του κυλίνδρου, δεσμεύοντας όλο το οξυγόνο. Όλα τα προηγούμενα συντελούν στην πραγματοποίηση όσο το δυνατόν τέλειας καύσης. Τα αποτελέσματα της υπερβολικής διείσδυσης. Με την υπερβολική διείσδυση προκαλείται κακή καύση από την πρόσκρουση στην κεφαλή του εμβόλυτου των σωματιδίων του πετρελαίου και καταστροφή της λιπατικής μεμβράνης με την εισόρυση στη μάζα του κυλινδρελαίου πάνω στην επιφάνεια του κυλίνδρου. Σάρωση. Σάρωση είναι η βία εξαγωγή των καυσαερίων και σύντομη πλήρωση του κυλίνδρου με καθαρό αέρα που γίνεται με την αντλία σαρώσεως. Σκοπός της σαρώσεως είναι ο καλύτερος και ο συντομότερος καθαρισμός των κυλίνδρων τρίχρονης μεμβράνης από τα καυσαέρια, αλλά και η πλήρωσή τους με αυξημένη ποσότητα του αέρα. Αυτό επιτυγχάνεται με τη βοήθεια της αντλίας σαρώσεως, έτσι να έχουμε μία αύξηση στην απόδοση της μηχανής. Στην περίπτωση που απουσιάζει η αντλία σαρώσεως, φυσική εισπνοή, αρκετή ποσότητα καυσαερίων του προηγούμενου κύκλου παραμένει εντός του κυλίνδρου, μειώνοντας την ποσότητα του εισερχόμενου αέρα, αλλά και την ποσότητα του καυσίμου που μπορεί να καεί. Συνεπώς, η παραγόμενη ισχύ του κινητήρα θα είναι αρκετά μικρότερη από τη βέλτιση δυνατή που επιτυγχάνεται στην ιδανική περίπτωση της πλήρους αποκλήσεως των κυλίδρων από τα καυσαέρια του προηγούμενου κύκλου. Τα βασικά συστήματα σαρώσεως είναι δύο, είναι το σύστημα επιστροφόμενης ροής και είναι το σύστημα ροής κατά μία διεύθυνση. Στο σύστημα επιστροφόμενης ροής οι θηρίδες εισαγωγής και οι θηρίδες εξαγωγής βρίσκονται στο κάτω μέρος του κυλίδρου. Ο εισερχόμενος αέρας αναγκάζεται να διαγράψει μία διαδρομή προς το πόμα του κυλίνδρου και να επιστρέψει προς την κεφαλή του εμβόλου, οδώντας τα καυσαέρια στην έξοδο, και διακρίνεται σε δύο κατηγορίες, στο σύστημα εγκάρσιας σαρώσεως και στο σύστημα βρόχου αναστροφής. Το σύστημα ροής κατά μία διεύθυνση, ευθύγραμμη σάρωση, εκεί ο αέρας ρέει από τις θηρίδες στο κάτω μέρος του κυλίνδρου και κατευθύνεται στροβιλιζόμενος προς τα πάνω χωρίς να επιστρέφει και διακρίνεται και αυτό σε δύο κατηγορίες, στη σάρωση συνεχούς ροής με βαλβίδα εξαγωγής και σάρωση συνεχούς ροής διθέτων εμβόλων. Υπερπλήρωση. Υπερπλήρωση καλείται η πλήρωση του κυλίνδρου με μεγαλύτερη μάζα αέρα από αυτή που θα λάμβανε με ατμοσφαιρική πίεση στην είσοδο. Η μεγαλύτερη μάζα του αέρα επιτρέπει την καύση μεγαλύτερης ποσότητας καυσίμου και αύξηση της σκίωσης της μηχανής. Ο όγκος του κάθε κυλίνδρου είναι δεδομένος. Μεγαλύτερη μάζα αέρα εντός του κυλίνδρου εισέρχεται όταν η πυκνότητα του αέρα είναι μεγαλύτερη. Η αύξηση της πυκνότητας πραγματοποιείται με στροβιλοϋπερπλήρωση.
Η λειτουργία του στροβιλοϊπερπληρωτή στηρίζεται στη συμπίεση του αέρα με τη χρήση περιστροφικού συμπιεστή ή πτερυγίων. Η αναγκαία ισχύ για την περιστροφή του συμπιεστή παρέχεται από την περιστροφή του στροβίλου και κινείται από τα εξερχόμενα καυσάρια. Το σύστημα της υπερπλήρωσης είναι οικονομικό διότι τα καυσάρια που εξέρχονται από τη μηχανή έχουν υψηλή πίεση και θερμοκρασία. Έτσι έχουν υψηλή ενέργεια η οποία είναι περίπου 25 με 35% της όλης ποσότητας της θερμότητας καύσης και ένα μέρος της υπόλοιπης ενέργειας του καυσαερίου απορροφάται από το λέβητο του καυσαερίου. Πλεονεκτήματα υπερπλήρωσης. Να πούμε ότι αυξάνει την ισχύ της μηχανής από 50 έως 100% και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και 200% σε σχέση με μια μηχανή φυσικής επνοής. Έχουμε λάτωση βάρους και μήκους μηχανής. Το κόστος κατασκευής παραμένει ουσιαστικά το ίδιο. Από τη μία έχουμε λάτωση βάρους και από την άλλη αύξηση κόστους λόγω ακριβότερων υλικών. Έχουμε μικρότερη κατανάλωση πετρελαίου κατά 25 έως 40%. Το σύστημα προσαρμόζεται αυτόματα στο φορτίο της μηχανής, δηλαδή η αύξηση του καυσίμου άρα και της ενέργειας των καυσαερίων. Αύξηση της ταχύτητας στρέφοντας ταχύτερα το στρόβιλο και τον στρόβιλοφυσιτήρα και δίνοντας κατάλληλο αέρα ή περισσότερο καύσιμο. Μόνο που προηγείται το καύσιμο και έπειτα ο αέρας με πιθανότητα καπνίσματος της μηχανής. Το ίδιο γίνεται και για την ελάττωση του φορτίου. Τέλος, έχουμε μικρότερο κόστος συντήρησης και μικρότερο αριθμό κυλίνδρων. Ας δούμε την υπερπλήρωση δίχρονων μηχανών με θηρίδες εξαγωγής. Θέλω να δω πώς αποτρέπεται η ανάμειξη των καυσαερίων με τον αέρα στη δίχρονη μηχανή. Ωραία. Στις δίχρονες μηχανές με θηρίδες εξαγωγής, η κίνηση του εμβόλου καθορίζει την λήξη της φάσεως της εξαγωγής και το ίδιο ακριβώς συμβαίνει με τη φάση της εισαγωγής. Οι θηρίδες εξαγωγής ανοίγουν πάντοτε πριν τις θηρίδες εισαγωγής. Με την αποκάλυψη από το έμβολο των θηρίδων εξαγωγής, τα καυσαέρια με ταχύτητα ίση με του ήχου εκπέμπονται από το κύλινδρο με αποτέλεσμα να έχουμε την πτώση πιέσεως. Όταν θα ανοίξουν και οι θηρίδες εισαγωγής, η υποπίεση που έχει δημιουργηθεί από την ταχύτητα εξόδου του καυσαερίων διευκολύνει την είσοδο του σε πιεσμένο αέρα, ενώ παράλληλα αποτρέπεται η ανάμειξη των καυσαερίων με τον αέρα κατά το χρονικό διάστημα πριν και μετά το κάτω νεκρό σημείο. Οι θηρίδες εξαγωγής και εισαγωγής παραμένουν ταυτόχρονα ανοιχτές και ο αέρας με υψηλή πίεση και χαμηλή θερμοκρασία εισέρχεται στον κύλινδρο ενώ τα θερμά καυσαέρια εξέρχονται του κύλινδρου. Ενώ τι συμβαίνει στην υπερπλήρωση των τετράχρονων μηχανών? Το βάρος του αέρα που εισέρχεται στον κύλινδρο της μηχανής κατά τη φάση της εισαγωγής είναι μικρό και εξαρτάται από τη θερμοκρασία του και την αντίσταση του κατά το πέρασμα του από τις βαλβίδες εισαγωγής. Αυτό αντιμετωπίζεται με τη χρήση στροβιλοφυσιτήρων. Το σύστημα που εφαρμόζεται είναι το σύστημα Bucci. Τα καυσαέρια μεταφέρονται από το στρόβιλο από 2 έως 4 ξεχωριστούς εχετούς σε κάθε στροβιλοσυμπιεστή και σε κάθε στροφιλοπιεστή καταλήγουν αγωγή εξαγωγής από διαφορετικούς κυλίνδρους ώστε να εξασφαλίζεται συνεχής ροή καυσαερίων και ίδιας ποσότητας. Σε κάθε κυλίνδρο χρησιμοποιούμε στενούς οχετούς εξαγωγής ώστε να εκμεταλλευόμαστε την αρχική ενέργεια από την εκτόνωση των καυσαερίων. Οι κύλινδροι συνδέονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει αλληλεπίδραση παλμών. Επίσης υπολογίζεται και ο συγχρονισμός των κυλίνδρων. Ψήξη του αέρα υπερπληρώσεως. Σκοπός της υπερπλήρωσης, όπως είπαμε, είναι η αύξηση της ερχόμενης μάζας του αέρα στον κύλινδρο με αύξηση της πυκνότητάς του μέσω της πιέσεώς του. Αυξημένη μάζα του αέρα επιτρέπει καύση μεγαλύτερης ποσότητας καυσίμου με αποτέλεσμα την αύξηση ισχύως της μηχανής. Όμως, η συμπίεση του αέρα στον συμπιεστή συνοδεύεται με την αύξηση της θερμοκρασίας του. Η αύξηση της θερμοκρασίας του προκαλεί τη διαστολή του αέρα και συνεπώς τη μειωμένη αύξηση της πυκνότητάς του. Για να μπορέσει να εισέλθει η μέγιστη ποσότητα αέρα στον κύλινδρο, πρέπει να εξουδετερωθεί η αύξηση της θερμοκρασίας που συντελείται. Οπότε επιβάλλεται ψήξη στον αέρα μετά από τον συμπιεστή. Η δίωδος του συμπιεσμένου αέρα μέσα από τον εναλλάκτη θερμότητας συνοδεύεται από απώλειες πιέσεως, λόγω του ότι στραγγαλίζεται μεταξύ των ψυχτικών στοιχείων. Έτσι, ένα μέρος της πιέσεως του αέρα που επιτυγχάνεται στο συμπιεστή χάνεται στο σύστημα ψήξεως του αέρα. Οπότε περιορίζεται αντίστοιχα και αύξηση της πυκνότητάς του. Η απώλεια όμως αυτή
είναι πολύ μικρή σε σχέση με την αύξηση της πυκνότητας που επιτυγχάνουμε με την ψήξη του συμπιεσμένου αέρα. Είναι σημαντικό η θερμοκρασία του ψυκτικού μέσου να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερη, διότι η θερμοκρασία του ψυχόμενου αέρα δεν μπορεί να πέσει κάτω από τη θερμοκρασία του ψυκτικού μέσου. Η ψήξη του συμπιεσμένου αέρα έχει σημαντική επίδραση στην απόδοση της μηχανής, εκτός από τη μείωση της θερμικής καταπώνησης της μηχανής. Αυξάνεται ελαφρά και ο θερμικός βαθμός της απόδοσής της λόγω της μείωσης των θερμικών απολειών προς το ψυκτικό μέσο της μηχανής. Η αύξηση της ισχύως της μηχανής μπορούμε να πετύχουμε με την ψήξη του συμπιεσμένου αέρα μπορεί να ξεπεράσει το διπλάσιο της ισχύως της μηχανής σε σχέση με την περίπτωση χωρίς ψήξη. Βέβαια, στην υπερπλήρωση υπάρχουν οι περιορισμοί, έχουμε περιορισμούς στην πίεση και τη θερμοκρασία προφανώς, γιατί στις αυξημένες πιέσεις έχουμε καταπώνηση των τριβαίων ανά μονάδα επιφάνειας, έτσι έχουμε μηχανικές απώλειες λόγω τριβών, ενώ μεγάλες θερμοκρασίες εξαγωγής απαιτούν μεταλλεψιλής αντοχής για να μην κάνουν κεφαλές των εμβόλων, οι έδρες και οι βαλβίδες εξαγωγής. Βέβαια, αυτό αυξάνει το κόστος, αλλά έχουμε κέρδος από το μικρότερο βάρος. Η επίδραση της θερμοκρασίας μικραίνει με ψήξη εσωτερικά των εμβόλων και προς το μέρος του χώρου καύσης. Ιδίως στις τράχωνες μηχανές αυξάνεται το σύγχρονο άνοιγμα βαλβίδων εισαγωγής-εξαγωγής 110 με 150 μοίρες. Στο σχήμα αυτό βλέπουμε το δυναμοδεικτικό διάγραμμα πραγματικής λειτουργίας τετράχρονου κινητήρα. Από το Α μέχρι το Β έχουμε το χρόνο στην φάση, αν θέλετε, της εισαγωγής. Μετά από το Β έως το Δ είναι συμπίεση, από το Δ έως το Ζ είναι η καύση και η ισχύς και από το Ζ μέχρι το Α είναι η φάση της εξαγωγής. Να πούμε ότι στο σημείο Α ανοίγει η βαλβίδα εισαγωγής, σε αυτό εδώ πέρα το σημείο κλείνει η βαλβίδα εξαγωγής, σε αυτό εδώ πέρα το σημείο κλείνει και η βαλβίδα εισαγωγής, ενώ σε αυτό εδώ πέρα το σημείο ανοίγει η βαλβίδα εισαγωγής, αυτός εδώ πέρα είναι ο επιζήμιος όγκος, ενώ αυτός εδώ είναι ο όγκος ο ωφέλιμος. Στη δίχρονη μηχανή, επειδή δεν έχουμε βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής, το διάγραμμα είναι λίγο πιο απλό, είναι αυτό. Αποτελείται από δύο χρόνους ύπου. Σε αυτήν εδώ πέρα τη γραμμή, αυτή εδώ πέρα η γραμμή σχετίζεται με τις θηρίδες εισαγωγής, ενώ αυτή εδώ πέρα σχετίζεται με τις θηρίδες εξαγωγής. Ξεκινώντας από εδώ πέρα, κλείνουν οι θηρίδες εισαγωγής, ανεβαίνει το έμβολο, προχωράει το έμβολο, κλείνει και τις θηρίδες εξαγωγής, ξεκινάει η συμπίεση, ξεκινάει η καύση, τελειώνει η συμπίεση, τελειώνει η καύση, προχωρώνουν οι φάσεις. Μετά ξανανοίγει η θηρίδα εξαγωγής για να είναι ο χρόνος της εξαγωγής, το κομμάτι της εξαγωγής, ενώ τέλος ανοίγει και η θηρίδα εισαγωγής για να εισέλθει ο αέρας σαρώσιος. Σας ευχαριστώ πολύ.